Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φετινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2023 συμβαίνει σε μια χρονική στιγμή όπου πραγματικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη για την Ευρώπη και κατ' επέκταση για την Ελλάδα. Γιατί δυστυχώς έχουμε έναν πόλεμο, τον πρώτο πόλεμο, την πρώτη εισβολή σε ευρωπαϊκό έδαφος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αναφέρουμε βέβαια στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Με τεράστιες καταστροφές, με χιλιάδες νεκρούς, πολλούς από αυτούς αμάχους, και βεβαίως τροφοδοτώντας μια ενεργειακή κρίση, η οποία έχει τροφοδοτήσει με τη σειρά της και έχει πυροδοτήσει μια πληθωριστική κρίση. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα δύσκολο, παρόλο που εμείς εδώ με τις δράσεις που θα αναφέρω έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να ισορροπήσουμε την κατάσταση και έναν επόμενο χειμώνα, ο οποίος μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολος. Οι γεωπολιτικές δυστυχώς αναταράξεις έχουν ανατρέψει δεδομένα δεκαετιών στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πολλές δεκαετίες θεωρούταν ότι η ενεργειακή ασφάλεια, η ασφάλεια εφοδιασμού είναι κάτι δεδομένο. Ήρθε λοιπόν αυτή η εισβολή, η απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για να αποδείξει ότι απλά η Ευρώπη έκανε ένα τεράστιο λάθος. Και η εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος που σήμερα το πληρώνουμε. Ευτυχώς η Ελλάδα, όπως θα πω παρακάτω, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι έχει προκαλέσει μέχρι τώρα αυτός ο πόλεμος, πέρα από αυτά τα οποία περιέγραψα, τους χιλιάδες νεκρούς, καταστροφές? Έχουμε έναν υπερδεκαπλασιασμό της τιμής του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τον Αύγουστο του 2022 η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε τα 345 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, όταν δύο χρόνια μόλις πριν ήταν μόλις 20 ευρώ. Δηλαδή πάνω από 10 φορές ακριβότερη τιμή του φυσικού αερίου. Ο πληθωρισμός με τη σειρά του αυξήθηκε, γιατί η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου έχει φέρει αύξηση κατά συνέπεια στην τιμή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αφού ένα μεγάλο ποσοστό του φυσικού αερίου χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το μοντέλο το ηλεκτρικό το οποίο χρησιμοποιεί σήμερα στην Ευρώπη λέει ότι η τιμή του ηλεκτρικού, η χοντρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζεται από την ακριβότερη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, άρα από τις μονάδες φυσικού αερίου. Η μείωση της ροής του φυσικού αερίου επίσης απειλεί η ίδια αυτή καθεαυτή η μείωση και η πιθανότητα να έχουμε και ολική διακοπή από τη Ρωσία και νοικοκυριά και την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης και την παραγωγική βάση της Ευρώπης. Και βεβαίως, σήμερα νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις ανησυχούν για το πώς θα εξελιχθεί αυτός ο δύσκολος χειμώνας και, επαναλαμβάνω, και ο επόμενος. Απέναντι όμως σε αυτή την κρίση, η Ελλάδα έχει λάβει μια σειρά από αποφάσεις και έχει προχωρήσει σε ένα πλέγμα δράσεων, έτσι ώστε να αναδειχθεί σε μια νησίδα σταθερότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας, ιδιαίτερα στο ενεργειακό πεδίο. Σε ποιους άξονες έχουμε κινηθεί ως κυβέρνηση? Έχουμε κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτον, στην προσπάθεια να διατηρήσουμε σε προσιτά επίπεδα τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι τώρα έχουμε διαθέσει σχεδόν 8 δισεκατομμύρια ευρώ από την αρχή του χρόνου, ώστε να χρηματοδοτήσουμε και να επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς του ρεύματος και νοικοκυριών και επαγγελματιών, ώστε αυτοί, επαναλαμβάνω, να είναι σε προσιτά επίπεδα. Το δεύτερο, έχουμε προχωρήσει σε κρίσιμες υποδομές και σε συμφωνίες με δυτικές χώρες, ώστε να διασφαλίσουμε την επάρκεια εφοδιασμού, όπως θα αναφερθώ παρακάτω. Και τρίτον, έχουμε επιταχύνει πολύ την πράσινη μετάβαση. Η διείσδυση των ΑΠΕ, όπως θα καταθέσω εδώ τα στοιχεία, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία που θα καταθέσω, έχει πραγματικά πολλαπλασιαστεί τα τελευταία τρία χρόνια και ιδίως τα τελευταία, και ιδίως φέτος, το 2022, σε σχέση με 4 και 5 χρόνια πριν. Μέχρι τώρα, ακούμε πάρα πολλές φορές από την αντιπολίτευση ότι η Ελλάδα δήθεν είναι μια πολύ ακριβή χώρα σε ό,τι αφορά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Αρχίζω και καταθέτω κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μπρούγκελ, για το οποίο ακούγαμε πάρα πολλά πράγματα επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα έχει δαπανίσει το μεγαλύτερο ποσό ως ποσοστό του ΑΕΠ της από όλες τις χώρες της Ευρώπης, δηλαδή το 3,7% του ΑΕΠ, για να στηρίξει λογαριασμούς
ρεύματος. Το καταθέτω. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι απορροφούμε το 100% της επιδότησης, της αύξησης. Η επιδότηση απορροφά το 100% της αύξησης στα κοινωνικά τιμολόγια, 80-90% της αύξησης στα τιμολόγια και στους λογαριασμούς των νοικοκυριών, ένα 80% της αύξησης στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αυτές είναι περίπου το 90% των επιχειρήσεων στη χώρα, και ένα 90% στους αγρότες. Πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που έλαβε την έγκριση για σχήμα ενίσχυσης στα επαγγελματικά τιμολόγια. Από το προηγούμενο καλοκαίρι έχουμε καταργήσει τη ρήτρα προσαρμογής. Έγινε πολλή κουβέντα για αυτή τη ρήτρα, την οποία την κληρονομήσαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση και η οποία υπήρχε. Και μάλιστα το 2018 υπήρχε εκείνη η επιστολή του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, του κ. Μπουλαχτσή, ο οποίος είχε διοριστεί τότε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητούσε εξηγήσεις για το πώς εφαρμόζεται η ρήτρα αναπροσαρμογής από τους ιδιώτες παρόχους. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αλλά για πρώτη φορά η ρήτρα στη ΔΕΗ εφαρμόστηκε τον Αύγουστο. Μα για πρώτη φορά ξεκίνησε να αυξάνεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χοντρική αγορά φέτος τον Αύγουστο. Όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε από τις χαμηλότερες τιμές στα ορυκτά καύσιμα σε παγκόσμιο επίπεδο, από τις χαμηλότερες τιμές στο φυσικό αέριο και κατ' επέκταση και πολύ χαμηλό κόστος διοξιδίου του άνθρακα. Άρα, κατ' επέκταση είχαμε πολύ χαμηλό κόστος ενέργειας. Δεν φταίει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως. Φταίνει οι διεθνείς συνθήκες, όπου οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων ήταν πολύ χαμηλές τότε. Δεν το αξιοποίησαν, δεν φέραν τότε την απαιτούμενη ανάπτυξη. Εμείς τώρα με πολύ πιο ακριβές τιμές στα ορυκτά καύσιμα, με πολύ πιο ακριβές τιμές ενέργεια, με μια ενεργειακή κρίση και με μια πληθωριστική κρίση, έχουμε από τις μεγαλύτερες αναπτύξεις της οικονομίας μας στην Ευρώπη και όχι μόνο. Για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Εμείς όμως καταργήσαμε τη ρήτρα προσαρμογής και έτσι επιτέλους υποχρεώσαμε τους προμηθευτές, τους παρόχους, τη ΔΕΗ και τους άλλους, να δηλώνουν από τον προηγούμενο μήνα ποια θα είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στον επόμενο μήνα. Και έτσι να μπορούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες να επιλέξουν ποια είναι η φθηνότερη τιμή. Πράγμα που δεν μπορούσαν να το κάνουν πριν. Γιατί είχαν μια τιμή τιμοκαταλόγου οι πάροχοι και μια ρήτρα προσαρμογής σε έναν μαθηματικό τύπο που έπρεπε να είσαι μαθηματικός συλλογιστής για να καταλάβεις ποια είναι η τιμή που αγοράζεις. Τώρα ξέρουν, υπάρχει διαφάνεια απόλυτη και προβλεψιμότητα και γνωρίζει ο καταναλωτής. Και μπορεί να επιλέξει τον προμηθευτή. Και όχι μόνο αυτό, για να μπορεί να τον επιλέξει, περάσαμε και με νόμο να μπορεί να αλλάζει προμηθευτή. Να πηγαίνει από έναν προμηθευτή που είναι ακριβότερο σε έναν προμηθευτή που είναι φθηνότερο, αζημίως. Χωρίς να πληρώνει κάποιο πέναλτι και χωρίς μικρά γράμματα. Το περάσαμε με νόμο. Και όχι μόνο αυτό, με νόμο υποχρεώσαμε να αναγράφεται και πάνω στο λογαριασμό ποια είναι η επιδότηση από το κράτος. Τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Είναι η Ελλάδα, το ελληνικό νοικοκυριό αγοράζει ακριβά την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας? Όχι. Αγοράζει πραγματικά ακριβότερα από ό,τι πριν την κρίση. Πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Ότι το ρεύμα έχει αυξηθεί, αλλά όχι όπως έχει αυξηθεί σε άλλες χώρες που έχουν και πυρηνικά εργοστάσια, που έχουν και πιο εκτεταμένα δίκτυα ηλεκτρικά, που είναι πολύ πιο όριμες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα, με τους μηχανισμούς που έχει δημιουργήσει, που θα τους περιγράψω, έχει καταφέρει να έχει από τους χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος σε ό,τι αφορά τα κειμενόμενα τιμολόγια, που η Ελλάδα έχει κειμενόμενα τιμολόγια σε νοικοκυριά. Καταθέτω, για το Σεπτέμβριο του 2022, η τιμή στην Ελλάδα για τα νοικοκυριά ήταν 23,5 περίπου λεπτά. Η τιμή στη Λισαβόνα ήταν 28 λεπτά. Θα χρειαστώ χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Η τιμή στη Μαδρίτη ήταν 42 λεπτά. Διπλάσια η τιμή για το νοικοκυριό στην Ισπανία από ό,τι στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο. Τον Οκτώβριο συνεχίζεται στα 25 λεπτά από 24,5 η τιμή στην Αθήνα, στα 27 λεπτά στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία, και στα 35 λεπτά στην Ισπανία. Πάλι σχεδόν 80% πιο ακριβή τιμή για τα νοικοκυριά στην Ισπανία από ό,τι στην Ελλάδα. Κατάφεραν τον Νοέμβριο να μας προσεγγίσουν η Ισπανία και η Πορτογαλία και να έχουμε περίπου στα 25 λεπτά όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά έρχονται και λένε όμως καλά η λιανική τιμή μετά τις επιδοτήσεις. Και πώς βγαίνουν αυτές οι επιδοτήσεις και ποιος τις πληρώνει, θα τα εξηγήσω όλα. Μα η τιμή, λέει η Ελλάδα, είναι από τις πιο ακριβές αγορές χονδρικής. Η πιο ακριβή, λέει, στην Ευρώπη. Είναι αλήθεια αυτά? Αυτό. Όχι, είναι ψέμα. Καταθέτω εδώ
για όλο το 2022, όχι για κάποιον μήνα, θα σας πω και για κάποιους μήνες, η Ιταλία έχει μέση τιμή πώλησης χονδρικής αγοράς 309 ευρώ, η Ελλάδα 285, περίπου 10-15% φθηνότερη όλο το χρόνο. Η τιμή της χονδρικής, ο μέσος όρος τιμής. Άρα, πού είναι το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και το ακούω και από άλλα κόμματα μικρότερα της αντιπολίτευσης, ότι η Ελλάδα έχει την πιο ακριβή, λέει, χονδρική τιμή στην Ευρώπη? Ψέμα. Η Ιταλία είναι πιο ακριβή και είναι πολύ πιο όρημη αγορά η Ιταλία από την ελληνική. Αλλά τι γίνεται όμως, πώς πάμε το Δεκέμβριο? Η Ελλάδα το Δεκέμβριο, σε ό,τι αφορά την τιμή χονδρικής, είναι η τέταρτη φθηνότερη χώρα στην Ευρώπη. Η τέταρτη φθηνότερη τον Δεκέμβριο. Και όλα αυτά είναι χωρίς τον μηχανισμό ανάκτησης των υπερκέντρων την παραγωγή, όπου αυτό ρίχνει ακόμα 30-40% χαμηλότερα την τιμή, όπως ανακοινώνει η ΡΑΕ. Άρα, σε επίπεδο έτους η Ελλάδα δεν είναι πιο ακριβή. Σε επίπεδο μήνα η Ελλάδα είναι η τέταρτη φθηνότερη χονδρική. Και έρχεται και σήμερα. Κοίτα να δεις πως τελικά τα φέρνει η ζωή τα πράγματα. Ποια είναι η τιμή χονδρική σήμερα? Τυχαίο έτυχε. Ελλάδα, πολύ ακριβή τιμή, 260 ευρώ. Βουλγαρία, με πυρηνικά εργοστάσια, 293 ευρώ, πάνω από 15%, πιο ακριβή. Ρουμανία, 293. Ιταλία, 367. Γερμανία, 411. Γαλλία, με τα πυρηνικό της, 410. Η Ελλάδα, με τις ΑΠΕ, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί αυτό είναι το μέλλον, αυτό είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδος, σήμερα έχει 260 ευρώ και η Γερμανία έχει 411 και η Γαλλία έχει 410 ευρώ χονδρική σήμερα. Πραγματικά στοιχεία σας τα καταθέτω για να δείτε τι δουλειά έχει γίνει και πώς θα πούμε παρακάτω, το έχουμε πετύχει αυτό τα τελευταία χρόνια. Δεν το κληρονομήσαμε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα σας πω τι ήταν η δική σας απόδοση, τι κάνατε τα 4-5 χρόνια που κυβερνήσατε σε ό,τι αφορά τη διείρδυση των ΑΠΕ και την πράσινη μετάβαση. Αλλά αυτά τα 8 δισεκατομμύρια τελικά. Και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει, αυτά τα καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης. Λογαριασμοί, οικιακό τιμολόγιο, ποσό πληρωμής 278, επιδότηση από το κράτος 699.700. Θα πλήρωνε 1.000 ευρώ και πληρώνει 278. Αγροτικό τιμολόγιο, ποσό πληρωμής 175 ευρώ, επιδότηση 618. Θα πλήρωνε 800 ευρώ, πληρώνει 175 ευρώ. Επαγγελματικό τιμολόγιο, τιμή πληρωτέο ποσό 905, επιδότηση από το κράτος 1.200, έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις. Οικιακό τιμολόγιο 231 ευρώ, επιδότηση από το κράτος 564, με νόμο περάσαμε να αναγράφεται στους λογαριασμούς, ακόμα και σε ηλεκτρονικά μηνύματα, για να καταλαβαίνουν οι Έλληνες πραγματικά την προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση. Είμαστε ικανοποιημένοι? Δεν θα είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι όσο υπάρχουν οικοκυριά που δυσκολεύονται να πληρώσουν το λογαριασμό ρεύματος και όσο υπάρχουν επιχειρήσεις που κινδυνεύουν πραγματικά, η βιωσιμότητά τους κινδυνεύει από την ακρίβεια στην ενέργεια. Αλλά προσπαθούμε όμως και αυτό έχει αποτελέσματα και θα συνεχίσουμε. Θα πούμε και τι έχουμε κάνει σε διεθνές επίπεδο. Αγροτικό τιμολόγιο 200. Χρόνο δεν έχετε να τα πείτε. Αλλά όμως τι γίνεται σε ό,τι αφορά τα αρτοπία, γιατί ακούω πολύ και για τα αρτοπία. Μας κατηγορήσατε, δεν κάνουμε τίποτα για τους φούρνους. 1.200 ευρώ ποσό πληρωμής, 2.500 ευρώ η επιδότηση. 3.900 ευρώ ποσό πληρωμής, 7.000 ευρώ η επιδότηση. 1.900 ευρώ τιμή, το ποσό πληρωμής, 3.300 επιδότηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο κόσμος πια δεν χρειάζεται να δει ούτε το Ινστιτούτο Μπρούγκελ, ούτε το Ινστιτούτο ΧΕΠΗ, ούτε να δει την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Το βλέπει την προσπάθεια στο λογαριασμό που παίρνει και το βλέπετε κι εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στους λογαριασμούς σας που τους παίρνετε κι εσείς και βλέπετε την προσπάθεια που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Το 70% από τα 8 δισεκατομμύρια έχει έρθει από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας στον κλάδο της παραγωγής και από τα έσοδα από τους ρήπους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε εισπράξει πάνω από 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ φορολόγηση υπερκερδών. 300 εκατομμύρια ευρώ αναδρομική φορολόγηση υπερκερδών, πάμε στα 3,1 δις περίπου. Επίσης, 1,6 δις από τους, έχουμε από τους ρήπους και τα υπόλοιπα τα έχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Από εκεί και πέρα, αυτός ο μηχανισμός που έχουμε θέσει εμείς ένα πλαφόν στη χονδρική και έχουμε θέσει ένα πλαφόν στη λιανική,
Αυτό έχουμε κάνει. Έχουμε μια τιμή στόχο στη Λιανική. Δεν ξεφεύγουμε από αυτή. Και κάθε φορά επιδοτούμε ανάλογα ώστε να πιάσουμε αυτή τη τιμή στόχο. Αυτό το μηχανισμό ήρθε η Ευρώπη και τον υιοθέτησε μετά την παρουσίαση που έκανε στου ομολόγου μου τον Αύγουστο του 2022. Τον υιοθέτησαν οι υπόλοιποι Υπουργοί Ενέργειας και τον έκαναν ευρωπαϊκό κανονισμό. Και τώρα εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Σας παρακαλώ, κλείστε σιγά-σιγά. Από εκεί και πέρα. Θα χρειαστώ κάποια λεπτά, κύριε Πρωθυπουργέ. Δεν χρειάζεται. Είναι σημαντικό. Υπουργέ μου, όλα είναι σημαντικά που έχετε να πείτε, αλλά. Από εκεί και πέρα. 5 λεπτά παραπάνω. Για την επάρκεια εφοδιασμού. Έχουμε πάρα πολλές φορές. Όχι, δεν θα ζητήσει το λόγο γιατί δεν έχετε δικαίωμα. Πάντα όταν καταθέτω στοιχεία, το έχω παρατηρήσει κύριε συνάδελφε, έχετε μία νευρικότητα όταν καθέτω στοιχεία. Όχι, κύριε Πάμελε, όχι, κύριε Πάμελε. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι απλά τα στοιχεία αποδεικνύουν πώς κυβερνήσατε εσείς και πώς κυβερνάει η σημερινή κυβέρνηση. Εσείς μιλάτε για αριστερά και δεξιά, εμείς μιλάμε για ικανούς και ανίκανους πολιτικούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης είναι αυτή που κάνει το λαό να στηρίζει μια κυβέρνηση ή όχι. Κλείστε, από κύριε εκεί Υπουργέ, και πέρα. Σας παρακαλώ. Κύριε Φάμελε, είστε και βροντόχωρος. Βλέπω είσαστε σήμερα, είσαστε λίγο νευρικοί σήμερα. Από εκεί και πέρα. Ο κύριος Βίτσος, ένα δηλαδή, τελευταίο. Δεν φωνάξατε. Ένα τελευταίο. Ο κύριος Βεζιρόπουλος διαμαρτυρήθηκε. Σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ορίστε. Ένα τελευταίο. Πράσινη μετάβαση. Αφήστε τον, κύριε Φάμελ, αφήστε τον να κλείσει. Σας παρακαλώ. Κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ακούγεστε, κύριε Φάμελ. Αφήστε να κλείσει. Μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι καταδικάσαμε την Ελλάδα να είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο. Καταθέτω και αυτό για άλλη μια φορά. Επί ΣΥΡΙΖΑ διπλασιάστηκε η κατανάλωση του φυσικού αερίου. Από 14 τεραβατόρες τριπλασιάστηκε στις 37. Στους λιγνίτες η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κύριε Πάμελε, σας παρακαλώ, από 19 τεραβατόρες στις 10 βιώθηκε κατά 50%. Τον κανονισμό. Κρατήσε, και ο δικός όταν μίλησε δεν φωνάξατε. Διάπε, όταν μίλησε και ΣΥΡΙΖΑ, δεν φωνάξατε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επί ΣΥΡΙΖΑ κατασκευάζονταν κάθε χρόνο από 149 έως 200, περίπου 270 ΜΒ. 918 το 19, 977 το 20, 1100 το 21 και 1700 εκτιμούμε, πάνω από 1500, κοντά στα 2000. Το 2022 δεν σας αρέσει. Αυτή εδώ, το έχω ξαναδείξει, είναι αυτή εδώ η τρύπα, είναι η δική σας αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την διοίκηση των ΑΠΕ. Έχουμε χάσει και θα πληρώσουμε παραπάνω. Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν με ακούτε, σας παρακαλώ. Αν μου επιτρέψεις, θα ολοκληρώσω. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ θα πληρώσουμε παραπάνω. Κύριε Φάμελε, σας παρακαλώ, αφήστε με να τελειώσει. Κύριε Φάμελε, όσο και να συνεχίζετε να μιλάτε και να με διακόβετε, δεν θα σταματήσω να λέω τις αλήθειες. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Συνεχίστε. Τώρα. Δεν έχουμε σταματήσει όμως εκεί. Από εκεί και πέρα. Κλείστε, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν θα πάρει τον λόγο. Κλείστε. Σας παρακαλώ, κλείστε. Ωραία. Μα είναι εσύ. Κλείστε. Αφήστε τον να κλείσει. Ορίστε, η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, είναι δεύτερη χώρα στον κόσμο, κύριε Πρόεδρε. Κάντε το για μένα. Κλείστε, σας παρακαλώ. Κύριε Φάμελε, σας παρακαλώ. Κύριε Φάμελε, σας παρακαλώ. 17 μίλησε ο κύριος Βίτσας, που ήταν απλός. 17 μίλησε. 17 μίλησε ο κύριος Βίτσας. Μισό λεπτό, κύριε Βεζιρόπουλε. Σας παρακαλώ. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω. Αυτό εδώ ήταν, αλλά δεν μίλησε. Κύριε Βεζιρόπουλε. Κύριε Φάμελε, σας παρακαλώ. Είναι κρίμα αυτό που γίνεται, γιατί... Κύριε Βεζιρόπουλε, σας παρακαλώ. Αν δεν με διακόπτετε... Κύριε Βεζιρόπουλε, άστε να απαντήσω ο κύριος Κάκας. Κλείστε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, κλείστε, σας παρακαλώ. Εγώ θέλω αυτά τα 5 λεπτά που δεν με αφήνουν να μιλήσουν οι συνάδελφοι. Όχι, δεν είναι 5 λεπτά. Όχι, σας παρακαλώ, μη μου το θέτε. Επαναλαμβάνω. Όχι, τα 5 λεπτά να τα κάνετε 2 λεπτά. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν. Σας άφησα 9 λεπτά παραπάνω. 2 λεπτά σας διέκοψε ο κύριος Φάμελος, 7 λεπτά παραπάνω σας. Για να είμαστε δίκαιοι. Ξέρατε από πριν πόσος είναι ο χρόνος. Έπρεπε να ολοκληρώσω. Ορίστε. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον πλανήτη στην προσέλκυση επενδύσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα γίνεται ανταγωνιστική.
4 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος. Μέχρι τώρα 2 δισεκατομμύρια για το εξοικονομώ κατοίκων. Δεν σας αρέσει. Με ειδική πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ανακυκλώνω, αλλάζω συσκευή. 140.000 δικαιούχοι αύριο θα μπουν στο σύστημα. Εξοικονομώ επιχειρώ. 200 εκατομμύρια για επιχειρήσεις. Εξοικονομώ, ανακαινίζω για νέους. Το παρακάνατε 350 τώρα. Εκατομμύρια το θα τα ακούσετε όλα. Άσε το χρόνο τώρα. Θα τα αλλά συνεπώς επιβαίνετε. Αφήστε το χρόνο. Θα τα ακούσετε χρόνος όλα. Είναι δική μου δουλειά. Όπως δική μου δουλειά είναι να μην μιλάτε εσείς. Εξοικονομώ. Εμένα πες μου ό,τι θέλεις. Εμένα πες μου ό,τι θέλεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πάντως. Mm. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό δεν έχει. Εγώ τόσα χρόνια είμαι. Εντάξει, αυτά τα χρόνια που είμαι τέλος πάντων βουλευτής. Αλλά και εσείς τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναγίνει. Στα 20 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, ποια 20 λεπτά, 10 λεπτά φωνάζουνε. Όχι, δεν είναι. Τις φωνές του χρόνου που μιλάω. Αυτό το πράγμα, κύριε φίλη, είναι ντροπή αυτό φίλοι, που γίνεται. Είναι ντροπή αυτό που σκρέκα, γίνεται. Κύριε κλείστε σας παρακαλώ. Νέα δασική πολιτική. Ολοκληρωμένη δασική υπηρεσία κάθετη, 26 χρόνια το κάναμε εμείς. Απάει τα βουνά. Προστατεύουμε τη φύση. Πράγματι που δεν το κάνατε εσείς. 500 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στα δασαρχεία. Ένα τεράστιο πρόγραμμα αναδασώσεων στη χώρα, πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία της βιοποικιλότητας. Νέο Εθνικό Πληροφοριακό Κέντρο Επιθεώρησης Περιβάλλοντος. Συνδέουμε όλους τους αισθητήρες στους μεγάλους ρυπαντές και παρακολουθούμε από κεντρική είναι, αίθουσα είναι, ελέγχου. Και τελειώνω είναι, κύριε Πρόεδρε. Είναι ανασκόπηση του έργου σας μέχρι τώρα, κύριε Πρόεδρε. Αυτά, δικαίως, η διαχείριση των αποβλήτων, η χωροταξία, ένα τεράστιο πρόγραμμα το Κωνσταντίνος Ζεξιάδης για να επιτέλους τακτοποιήσουμε την χωροταξία σε όλη την Ελλάδα. Κάθε πρόγραμμα που έχουμε φέρει είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Τόσα πολλά που φυσικά 10 και 15 λεπτά, ούτε 20 λεπτά φτάνουν για να τα παριθμίσουμε. Ναι, αλλά το ξέρατε από πριν, κύριε Σκρέκα. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα μόνο και τελειώνω. Να μην δείτε κανένα φράση. Πράγμα. Σας παρακαλώ. Μία φράση και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, δώστε μια ευχή για καλές γιορτές. Μία φράση μόνο και τελειώνω. Μία φράση. Κύριε Φάμελε, σήμερα ξεπεράσατε κάθε όριο. Συγχαρητήρια, εσείς και ο κύριος Φίλης. Κύριε Φάμελε, υπάρχει κοινοβουλευτικός. Μία φράση μόνο. Υπάρχει ένα. Ο Αβραάμ Λίνκον είπε: ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία δημιουργούν το μέλλον, ένα καλύτερο μέλλον για τις Έλληνες, ένα καλύτερο κύριε μέλλον Σκρέκα, από αυτό που σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκρέκα.